Δίνα, πού είναι η Δίνα? Έχουμε μόλις έλαβες ένα μισό δωρεάν εισιτήριο, δηλαδή με 5 ευρώ. Πεντάρες. Με 5 ευρώ θα παρακολουθήσεις την παράσταση το τάβλι αύριο, 9 η ώρα. Και θα σου είναι άντερο στον Άγιο Γεώργιο. Αλλά πρέπει να γράψει το όνομά του, σε περίπτωση που έρθει. Ο Άγιος Γεώργιος είναι το επόμενο χωριό. Άμα είσαι καγκουρό, κάνει μια έτσι και πας στο επόμενο χωριό. Αν είσαι καγκουρό, αν είσαι καγκουρό, είναι το επόμενο. Όχι, δεν παίζω εγώ. Αύριο, 9. Ρίχτε εισιτήριο. Αφού θα φύγουν, λέει, δεν θα έρθουν. Μπορεί να αλλάξει γνώμη, δεν γιατί. Άλλο. Έδωσε όνομα. Όχι. Μην ξεχάσει. 4-5. Εδώ στο σταυλαδό θα πάμε. Κάτσε, κάτσε. 6 άσο. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι ο γουρλής. Μπράβο. Της παρέας. Ο γουρλής παρέας. Πάμε, έλει. Παράσταση στο θέατρο Αλόνης, είναι πολύ ωραίο, είναι παλιό Αλόνης. Λοιπόν, άμα ρίξεις εξάρες, μπορεί να είναι καλό. Πάρτε ένα τέτοιο και ξανασκεφτείτε το για το που παίζετε. Θα μας κάνουμε. Ναι, είναι όμως κάτι στις βάθρες. Βάθρες, κοντά είναι οι βάθρες. Κοντά είναι οι βάθρες. Έλα μωρέ, εγώ έχει την έγκαιρα. Ναι, αλλά παίζει ένα. Πάσο. Τόρτια, αμάν, αμάν το παιδί μου, το φλάχνο μου. Και τα δύο μαζί, κοιτάξτε. Τέλειο. Και από εδώ. 9 η ώρα αύριο, στον Άγιο Γεώργιο Νηλία, που είναι το επόμενο χωριό, Πούλια, παίζεται μια παράσταση που λέγεται το τάβλι. Είναι μια κωμωδία τρελή. Σε ένα αλόνι, είναι το θέατρο αλόνι, το έχει κάνει ο κύριος εδώ με την κάμερα, δεν κάνει θέατρο. Ήταν ένα παλιό αλόνι και είναι πάρα πολύ ωραία. Όποιος ρίξει εξάρες, κερδίζει δωρεάν στήριο. Όποιος ρίξει διπλές εκτός από εξάρες, κερδίζει μισό εισιτήριο. Αποδείχτε τι ταυλαδόρ είστε. Ένας-ένας. Κάτσε να πάω στο τραπέζι, άντε να κάνω και... Για ρίχτε εδώ. Τώρα θα φανεί το πόσο έχεις εξασκηθεί στις διακοπές. 3-5. 3-5. Άρχεται εσείς οι δύο. Όχι, αυτή είναι. Τόρτια! Τι γίνεται, ρε, σε όλα τα χωριά κανένας δεν έφερνε εδώ πέρα. Θα πέσουμε έξω στην κούζα. Εδώ ο κύριος έφερε τόρτια. Έχει μισό εισιτήριο. Πρέπει να μαζέψουμε το όνομά σας, κύριε. Η Έλλη. Κάτσε, εσύ δεν ξανάριξες. Πόσες ίδιες είστε. Άλλος. Έλα, Άρηγα. Φαμός. Έλα, Μαϊπαγγέλα. Έλα, Μαϊπαγγέλα. Όποιος χάσει το ζάρι, αναλαμβάνει 50 ιστήρα να πληρώσει. Για το ζάρι. Συγγνώμη, ένα τυχερός δεν υπάρχει στην παρέα. Παιδιά, χωριστείτε. Η καντεμιά είναι πολιτικό πράγμα. Λοιπόν, όνομα στην κυρία, δίνεις το όνομά σου, παίρνεις ένα τέτοιο. Και έρχεσαι με μισό εισιτήριο αύριο στο τάβλι για να μην σας μείνει άντερο. 5-5! Άλλο! Όλοι ρίξατε, όλοι ρίξατε. Η αποστολή έριξα. Ποιος? Φωτογραφία. Ήρθες μαγικές ονειρεμένες, αγάπες ράχνες ξεχασμένες.
4 και το 5. 6, 4, 10. Τρία πέντε, το πιάνω μέσα. Βάλτα το φρεζό να έχεις να κλείσεις, να κάνεις καμιά πόρτα. Με τι ζάρια θα κλείσεις? Δεν θέλω να κλείσω. Βέβαια. Τέτοιες προπαίδειες που αν τις ξέρεις εσύ. Καλλιόπη! Στο διάλογο που για αυτή. Τι θες τώρα, μωρέ? Να φτιάξω τον καφέ μου. Καλά, μωρέ, θα έρθει και θα στο φτιάξει. Πιάσε κάνω σας έως. Εδώ την πόρτας. Καλλιό! Τριώδιο. Ξέρεις, ήταν απέναντι στα γατιά. Το 3. Θα έρθει πάλι αυτός ο Σιμεωνίδης και θα ταΐζει τα γατιά. Και το 2. Ο στραβούλια γάζα. Σε πειράζει, μωρέ, άνθρωπος που έρχεται πότε και αφήνει καλά ψαράκια τα γατιά. Δεν θέλω, κύριε, φέρει ψαράκια τα γατιά. Εγώ θέλω να πιω το καφέ στην ώρα μου. Τριάζεις τέτοια ώρα. Η ικανότητά σου, αδό, πώς θα το παίξεις τώρα. Μισθός. Βέβαια. 2. Μάστε. Και 2-4. Δηλαδή, εγώ θέλω ένα 6-3, ένα 6-4. Τίποτα άλλο, έλα, κάτσα τα σταυρώσω. Έξι, τρία. Σκύψε τώρα τεκνάριο να μαζέψεις λεπτοκάρια. Τι χειρός θα σου κάνω. Εγώ παίζω τάβλικα, είμαι ναι. Τι παίζω. Αλήθεια, τι ώρα γύρισες εχθές το βράδυ, δεν σε κατάλαβα. Χθες το βράδυ, λέω, πού ήσουνα. Πού ήμουν, Πού ήσουνα. Πού ήμουνα, δεν ξέρεις πού ήμουνα. Στην Κυραφροδίτη ήσουνα. Γράφατε πάλι αυτό το βιβλίο. Το 5. Πόσα ξενύχια, βρε παιδάκι, να γράψετε αυτό το βιβλίο. Και το 2. Και πώς πάει, τελειώνει τουλάχιστον. Προχωρεί. Προχωρεί αυτό. Πέρασα από το μοναστηράκι και με ρωτήσαν πάλι τα παιδιά. Τι γίνεται, λέει, με αυτό το βιβλίο του Κόλια. Θα το τυπώσει καμιά φορά. Έχουμε μεγάλη περιέργεια να το διαβάσει. Το βιβλίο του λέω, όπου να είναι τελειώνει. Εκείνο που χρειαζόμαστε είναι να βρούμε τα λεφτά, να το τυπώσει. Μόλις βρει το παιδί τα λεφτά, βάνει τελεία και το τυπώνει. 4-3. Τον είδες εσύ καθόλου σήμερα? Ποιον? Το Σιμεωνίδη, άκουσες το αυτοκίνητο? Όχι, εγώ τώρα ξύπνησα. Άι, συγκτήρι με τα ντόρτια σου, μωρέ. Τώρα το έχασε το παιχνίδι διπλό. Μα δεν μπορώ να σκεφτώ άμα δεν έχω πιει καφέ. Δεν μπορώ να μιλήσω, κολλάει η γλώσσα μου. Ζέστη από πάνω. Πετάγεται σε μια στιγμή αυτός ο... Αυτός, μωρέ, ο... Με τις αντίκες. Ο χοντρός. Ναι, ο χοντρός. Και λέει, μπράβο, Κόλιας, συγγραφέψε. Μας βάλει όλους στα γυαλιά με αυτό το βιβλίο. Όσο γι' αυτό του λέω, να διαβάσετε γεγονότα, να δείτε τη δράση του στην κατοχή, να πέσει το λιχάμο. Μεγάλος πατριώτης. Ήρωας. Okay, ήρωας. Ήρωας, αλλά δεν έχει τα λεφτά να το τυπώσει. Θα έρθει η ώρα του. Έως πότε, ρε, ακόμη. Τόσα χρόνια το έχει καθυστερήσει. Ρεζίλ, πια γίναμε σε όλο τον κόσμο. Τι θα γίνει με αυτό το βιβλίο και τι θα γίνει με αυτό το βιβλίο. Τι θα κάνω. Να βάλει τελεία και να το τυπώσει. Θα μου πει, δεν έχει τα λεφτά. Δεν έχει τα λεφτά. Τώρα που θα κάνουμε αυτή τη δουλειά, θα το τυπώσει αμέσω. Άμα δεν έχει τα λεφτά, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Πρέπει κάπου να πατήσει για να προχωρήσει. Κατάλαβε. Κατάλαβε. Δεν έρχεται να φτιάξει τον καφέ. Παρακάθεται και δεδεύει τα γατιά με αυτό το στραβούλια κατά Σιμεωνίδια. Αλλά αυτός δεν μου τη γλιτώσει εμένα. Εγώ αυτό θα τον εμπλακώ στο ξύλο καμιά μέρα. Φυρί το πάει στραβούλια. Αυτό δεν κάνει να μιλάς έτσι για τον άνθρωπο. Δεν φτάνει που ξοδεύεται και φέρνει τα ψάρια για τα γατιά της Καλλιόπης. Ξοδεύεται. Ποιο ξοδεύεται? Τόσα ψάρια κουβαλάει ο άνθρωπος. Αυτές ψαροκεφαλές. Αυτά τα παίρνει τζάμπα από τις ταβέρνες. Αν τι. Γυρνάμε αυτή την τρελόγρια που το οδηγεί το αυτοκίνητο, λες ταβέρνες στο Φάληρο, μαζεύει τους αεροκεφαλές και μετά γυρίζει εδώ στις γειτονιές και τα μοιράζει. Παραζεί τον ελεήμονα, κατάλαβε. Τέλος πάντων, δεν μας αφορούν εμάς αυτά. Εκείνο που πρέπει να κοιτάξεις εσύ είναι να τυπώσεις το βιβλίο που είναι και το μεράκι σου. Θα μου πεις, χρειάζονται λεφτά. Στο διάλογο, κόλλησε η γλώσσα μου, θέλω καφέ. Καλλιόπη! Καλλιόπη! Άσε τα γατιά, επιτέλους!
Εσύ. Έλα. Δεν είναι καλή όπερα στο οικόπεδο. Α, ναι, ξέχασα να σου πω, κατέβηκε στα μαγαζά. Στα μαγαζιά. Μου είπε ότι θα πήγαινε στα μαγαζά. Τι να κάνει στα μαγαζιά. Ξέρω κι εγώ τι να κάνει, να ψωνίσει. Μεσημεριάτικα. Τι μεσημεριάτικα, ρε, 5:30 ώρα. Κάτσε κι εσύ, παλουκό σου. Λύσαξε πια με αυτό το καφέ. Ούτε εγκαστρωμένη να σου. Ζητάει καφέ ο οργανισμό μου. Σκοδάς το φτιάξει. Δεν θέλω να το φτιάξω μόνο μου. Ξεφταλάκια σε πάει στα μαγαζιά. Και τι πήγε να κάνει στα μαγαζιά, μπορεί να πει. Να ψωνίσει. Τι να ψωνίσει. Ξέρω κι εγώ τι να ψωνίσει. Τι είναι αυτό εδώ, ρε. Καφέ. Τα βλέπεις μωρέ που φωνάζεις. Είπα κι εγώ, μ' αφήσει καλιά χωρίς καφέ. Τσιγάρο. Ολοκρίνιασαι κι εσύ μωρά αδερφάκι μου. Έχει και η γυναίκα 5-6 χατιά. Πρώτα ήταν 5-6. Από τότε που παρουσιάστηκε ο Σιμεωνίδης πλακώσαν όλα τα γατιά του Θησίωδο γάμο να μου. Καλά. Ξέρεις από πού έχει έρθει γατί. Από του Φιλοπά από πάνω. Έλα ρίξε τα ζάρια. Μπούσινο καφές. Και ποιος φταίει για όλα αυτά. Ο Στραβούλιακας. Ω, δεν τρέπεσαι καημένε μου. Τα βάζει με έναν άνθρωπο τυφλό, δυστυχή. 3:30 ώρα προχθές. Έρχεται και κορνάρα έξω από το παράθυρο. Με ρωτάς εμένα κύριε, τι κάνω 3:30 ώρα το μεσημέρι. Έλα, παίζε. Κοιμάμαι. Και του το έπαλα αυτός. Και έκανες. Έβγαινε στο παράθυρο και του λέω κύριε Σιμεωνίδη. Κοιμόμαστε, είναι για ύπνο. Έκανες τέτοιο πράγμα. Δεν τον άφηνα. Είσαι τρελός. Όχι να με ρεζίλ πια σε όλη τη γειτονιά. Εγώ χτίζω και εσύ γκρεμείς. Τι έκανες, ρε. Γιατί ρε ανάγκη τον εγώ. Δεν σου κοπεί να ρωτάς. Ρώτα και έναν άνθρωπο που ξέρει περισσότερα από σένα. Που ξέρει από κόσμο, από πιάτσα, από δουλειές. Άκου λέει, έβρισε το Σιμεωνίδη. Ας ξανακορνάρει μεσημεριάτικα και θα δεις τι θα του κάνω. Δεν σου κοπεί ότι Σιμεωνίδης είναι κεφάλαιο για μας. Ας ξανακορνάρει και αν δει. Άκου λέει, έβρισε το Σιμεωνίδη και τώρα ρε. Τώρα ρε πως θα του πάρουμε τα 50 χιλιάρικα να αναβλώσουμε το καράβι, ε! Α, πάλι τα ίδια άρχισε. Πως θα τον πληρώσουμε τον καπετάν Αλεξανδρή. Να σου πω. Γι' αυτό μέστρα στο τάβλι για να με πειλατέψεις πάλι. Α, μανούλα μου, δεν είπαμε να βάλουμε μπρος τη δουλειά που έχω καταστρώσει το σχέδιο. Πάλι τα ίδια άρχισες φόντα. Πάλι με τις κομπίνες. Ε, χαζέ, τέτοια δουλειά δεν έχει ματαγίνει. Καλά. Πρώτα απ' όλα ξέρεις για τι δουλειά μιλάμε. Μεγάλη δουλειά μιλάμε. Η καλύτερη δουλειά που έχω καταστρώσει. Η καλύτερη. Ωραία. Αφού είναι η καλύτερη δουλειά. Αυτό θέλω να απαντήσεις. Θα σε απαντήσω, δεν. Αφού είναι η καλύτερη δουλειά. Για να σε πιστέψω δηλαδή, διότι εγώ δεν σε πιστεύω. Στάσου, αν με πιστέψεις, πάμε πρίμα οι δυο μας στη δουλειά. Αυτό θα το δούμε. Ωραία, πες μου τι θες να σου πω. Αφού είναι η καλύτερη δουλειά. Γιατί δεν μου τη λες, ε? Γιατί δεν μου λες το σχέδιο. Πες μου κύριε το σχέδιο να ξέρω πού θα πατήσω. Αυτό αποκλείεται. Παρά μέχρι τώρα 2 μήνες και οι πιλατές δεν έχουν ένα σχέδιο και έχω ένα σχέδιο. Σαν τους σωλήνες ήταν και αυτό. Γιατί ρε, με τους σωλήνες ποιος τα φταίει. Ποιος τα φταίει με τους σωλήνες. Είναι μεγάλη δουλειά έτσι. Εσύ τα φταίει. Εγώ τα φταίω. Εσύ τα φταίει. Γιατί όταν ήρθα και σου είπα το σχέδιο πήγες και τα ανακοίνωσες. Όταν σου λέει ένα σχέδιο, πας και του πιάνεις όλο το καφενείο να δεις αν καλό. Και λες αυτό το σχέδιο, αυτό το σχέδιο, αυτό το σχέδιο. Το μαθαίνω όλο το σχέδιο, πάει στράφη δουλειά μας, την κλέβουν. Εγώ δεν είπα τίποτα. Εμένα μου λες δεν είπες τίποτα γι' αυτό αυτή τη φορά δεν πρόκειται να σου πω λέξη. Γιατί είσαι αδύνατος. Είσαι αδύνατος χαρακτήρας, παρασύρες, ανοίγεις το στόμα σου. Άμα μπούμε στο καράβι και ξεκινήσουμε, τότε θα μάθεις το σχέδιο. Μου υπόσχεσαι εσύ εδώ ρητός μπροστά μου. Ότι αν σου πω το σχέδιο δεν πρόκειται να το πει σε κανέναν. Δεν μου είσαι εμπιστοσύνη. Όχι, να μου υποσχεθείς. Πες μου καθαρά, στη ζωή μου δεν θα το πω σε κανέναν. Δεν μου είσαι εμπιστοσύνη. Καθαρά, στη ζωή μου δεν θα το πω σε κανέναν. Άτε ρε, πες το. Πες το ρε. Στη ζωή μου δεν θα το πω σε κανέναν, ησύχασες. Μου δίνεις το λόγο σου, ε. Δεν πρόκειται να ανοίξει το στόμα σου, δεν θα σου ξεφύγει. Έτσι και μάθω πως άνοιξες το στόμα σου, θα σε σκοτώσω με τα ίδια μου τα χέρια. Άκουσε, θες πες το, θες μην το λες, παράτα με πάω στο καφενείο. Όχι παιδί μου, κάτσε κάτω αμέσως, αν πας στο καφενείο. Ελατήρια, έχεις τα τακούνια, εδώ παιδί μου. Εδώ, στην κολότσεφα. Εδώ. Να θε. Τι είναι αυτό, το βλέπεις αυτό το τρίγωνο, ε? Είναι Αφρική.
και. Λοιπόν, εδώ αυτό το σκατουλάκι που δεν φαίνεται είναι ο Πειραιάς. Ξεκινάμε τώρα εμείς. Περνάμε την Κρήτη. Περνάμε αυτά τα νησά, δεν τα ξέρω. Περνάμε το Γιβλαρτάρ. Πρώτο σταθμό Καζαμπλάνκα. 8 μέρες. Κατεβαίνουμε τώρα εμείς. Δεύτερο σταθμό Ντακάρ. Καζαμπλάνκα Ντακάρ 6 μέρες. 8 και 6, 14 μας μένουν πόσες μέρες. Έξι μέρες. Περνάμε τώρα τουκου την Νιγηρία και αράζουμε νύχτα στη Μπιάφρα. Αυτό το όνομα γράψτε στο μυαλό και να το έχεις γραμμένο βαθιά μέσα. Μπιάφρα. Εκεί είναι το κόλπο. Στη Μπιάφρα. Τι κάνουμε εκεί. Εκεί θα μας πάει ο καπετάν Αλεξανδρής. Ναι, αλλά τι θα κάνουμε εκεί στην Μπιάφρα. Έλα μου, τι θα κάνουμε στην Μπιάφρα. Τι θα κάνουμε στην Μπιάφρα. Θα σου πω άμα φτάσουμε εκεί. Άμα φτάσουμε στην Μπιάφρα, εσύ θα με ρωτήσεις τι θα κάνουμε εδώ. Και εγώ θα σου πω. Άγια σκολοτά. Κάτσε κάτω. Κάτσε κάτω, θες το πόλο. Κάτσε κάτω, αλλά έτσι κι ανοίξεις το στόμα σου. Δεν σε γλιτώνει κανένας από τα χέρια. Θυμάσαι ρε τι έγινε την άλλη φορά μου τις αλήνες. Σου σκίσα το σακάκι. Τώρα ρε, θα σου σκίσω το καρμί ρε καταραμένη. Άσε με. Εσύ ρε τα αυτά που πάντα σχεδιά μου στράφει. Κάτσε κάτω πάνω στα πόλη. Δεν θέλω να μου πεις. Κάτσε κάτω. Δεν θέλω. Έλα βρε κερατά, μη με συγχύσεις. Θα τα πεις όλα. Δεν θα αφήσεις τίποτα. Έτσι και αφήσεις τίποτα. Κάτσε κάτω. Μπορείς τώρα. Νεκλιζέ με κατήτησες. Το Παναγία. Λοιπόν, άκου να τσουτσουρώσει η τρίχα σου. Εσκέφτηκες πολύ. Για κοίτα πας και είναι ο Βελέτζας στο μπαλκόνι. Βελέτζας, από δίπλα πας και είναι στο μπαλκόνι. Άντε ρε, αυτός είναι εργολάβος, δεν ξέρεις τι γίνεται, μας πάει τη δουλειά αυτός. Είσαι σίγουρος τώρα. Λέγε. Λοιπόν, αλλά έτσι κι ανοίξεις το στο. Πάλι τα ίδια μου. Λοιπόν, άκου. Σκέφτηκες ποτέ τι σημαίνει Αφρική. Αφρική σημαίνει νέγρη. Σκέφτηκες ποτέ τι σημαίνει νέγρη. Ας το πάει στο διάλογο, θα το πω αυτό. Νέγρη σημαίνει πείνα. Τι κάνει ο άνθρωπος, κόλια μου, όταν πεινάει. Τι κάνει. Μάχεται, αλλά πώς μάχεται. Εργαζόμενος. Δηλαδή. Δηλαδή όταν εσύ δεν έχεις να φας. Δεν έχεις τον ήλιο, μοίρα, τριγνάς στους δρόμους, λες το ψωμί ψωμάκι. Και παρουσιάζεται ένας άνθρωπος και σου λέει, εγώ θα σε ταΐζω και πρόσεξε. Και θα σε ντύνω. Εσύ τι θα κάνεις. Θα πήγαινα κοντά του. Μπράβο, τώρα αυτός ο άνθρωπος θέλει ένα αντάλλαγμα την εργασία σου. Μάλιστα. Σκέψου τα λεφτά και πέ μου, ε. Τι να σκέψεις τώρα. Δεν βλέπεις παραπέρα ρε κόλια. Πέτα ρε κόλια, πέτα ρε. Τι σχέδιο έπιαζε. Κάθονται ρε οι μαύροι στην Μπιάφρα ρε, πεινάνε και περιμένουνε. Τι περιμένουνε νομίζεις. Τι περιμένουν. Τον άνθρωπό τους λέει. Τον άνθρωπο που θα παρουσιαστεί για να τους εκμεταλλευτεί. Αυτός ο άνθρωπος είμαι εγώ. Εσύ βεβαίως. Δεν σε καταλαβαίνω. Δεν το ξέρεις ότι τις προάλλες δεν είχαν εργάτες στην Κρήτη να μαζέψουν τις ελιές. Γιατί αυτό. Διότι ο Έλληνας πάει στη Γερμανία. Λοιπόν, κάνω τώρα εγώ τη σκέψη και λέγω. Αφού ο Έλληνας πάει στη Γερμανία, γιατί ο νεύρος να μην έρθει στην Ελλάδα.
Δηλαδή εσύ το πας να φέρουμε νέγρους στην Ελλάδα. Αυτό ακριβώς, να φέρουμε νέγρους στην Ελλάδα, να δουλεύουν αυτοί και εμείς να έχουμε τα ωφέλη. Να είμαστε τα αφεντικά τους, αυτοί τι θέλουν. Το φαΐ τους και το ντύσιμό τους. Πόσο θα κοστίσει το φαΐ τους και το ντύσιμό τους πέραν αυτού, πρόσεξε. Ούτε ίκα, ούτε μίκα, ούτε τίποτα. Καλημέρα σας. Έλεγα και εγώ να πούνε κάτι τη προκοπή. Ρε, γι' αυτό με πειλατεύει ένα μήνα τώρα που θα φέρουμε νέκρου στην Ελλάδα. Γιατί ρε, τι έχει το σχέδιο. Είσαι με τα καλά, εσύ ή να βάλει τι φωνέ εδώ. Γιατί το βλέπει να πάζει από πουθενά. Ακού λέει να φέρει νέκρου στην Ελλάδα σου να δουλεύουν. Και πόσε φορέ να δουλεύουν. Στο χτήματα, μανούλα μου, μόνο τον κάπο τη Θεσσαλία και τη Θεσσαλονίκη να πιάσουμε καθαρίσαμε. Άσε τώρα. Την Κρήτη, Πελοπόννησο. Και πώ θα του φέρει εδώ. Το καράβι, μανούλα. Ρε, πώ θα του καταφέρει. Αυτό είναι κατάλαβε. Εκεί είναι πώ θα του αυτό για να έρθουν να. Εσύ σκέφτεσαι τίποτα. Δεν μα έφτανε η Ελλάδα, πιάσαμε και την Αφρική τώρα. Βέβαια. Εσύ. Εσύ που να σκεφτεί, αγόρι μου, εσύ. Σημώνει να σηκώνει τον καθρέφτη να φτιάχνει τη χωρίστρα σου και αξιμεροβραδιάζεσαι στην κυρία Αφροδίτη. Όμως εγώ ξαγρυπνάω τα βράδια, κύριε, ξαγρυπνάω. Πάω στον απόπατο και βγαίνω μετά από μία ώρα, το ξέρεις αυτό το πράγμα. Και κάθομαι εκεί μέσα και σκέφτεται το μυαλό μου και γυρίζει και σκέφτεται εκεί μέσα. Α, τα ταιριάξει όλα αλφάδι. Αλφάδι, γιατί ξέρεις, οι δουλειές αυτές οι εμπορικές. Θέλει να τα ταιριάξει το ένα μετά άλλο, να έρθει αλφάδι, να φιλήσει που λέμε. Γιατί έτσι και δεν έρθει αλφάδι, πάει. Παμ! Η δουλειά τεινάζεται στον αέρα. Αυτό φοβάμαι κι εγώ. Θα μου τα τεινάξει πάλι στον αέρα, σαν την άλλη φορά με τις σωλήνες. Θα τους αφήσει τους σωλήνες να πα στο διάολο. Και πώς θα τους φέρεις τους μαύρους εδώ, τι θα τους πεις. Μανούλα μου, αυτούς δεν χρειάζεται να τους πεις τίποτα. Το καράφι θα τον αυλώσουμε, θα ράξει την πιάφρα, θα ανοίξουμε τις μπουκαπόρτες. Μέσα θα μπουν. Να έτσι θα βάλουμε λίγο αρνάκι στη σούβλα. Να τους πούμε περάστε να φάτε και τα λοιπά. Θα τους τραπεζώσουμε ωραία και καλά και θα τους πούμε. Θα έρθετε στην Ελλάδα. Τέτοιο φαΐ θα τρώτε. Και το πλοίο ξεκινάει. Πεινάνε ρε. Πεινάνε. Πώς το σκέφτηκες αυτό που θα πεις. Α, μωρέ, τίποτα. Πάω μια μέρα εκεί στο καφενείο, στο αποχωρητήριο. Κάθομαι να τραβάω ένα κομμάτι εφημερίδα και διαβάζω. Πεθαίνω από πείνα στην πιάφρα και μου ήρθε η λάμψη και λέγω πεινάνε. Θα τους βοηθήσουμε. Θα τους βρούμε δουλειά. Από εκεί ξεκίνησε όλο το σχέδιο, από ένα κομμάτι χαρτί, κατάλαβες. Διότι θες να εκμεταλλευτείς έναν άνθρωπο, βοήθησέ τον. Σωστά. Γι' αυτό σου λέω, Κόλια μου, έτσι για να αρπάξουμε τα 50. Μας λύνονται τα χέρια και ξανοιγόμαστε γιατί τώρα. Αν πεις εμένα, πάρε 50 χιλιάρικα το μήνα. Τι θα τα κάνω. Έχω να κοστούμι, δεν θέλω άλλο. Θα φάω το φαγάκι μου, πώς θα τα ξοδέψω. Σκοπός είναι να χτυπείς τη μεγάλη δουλειά. Αν μπεις επιχειρηματίας στην κοινωνία, αποκτήσεις όνομα να γίνεις μεγάς και τότε θα σου πω εγώ και ένα 10 βιβλία θα τυπώσεις. Καλά και φτάνουν 50 χιλιάρικα να αναβλώσουμε καράβια την Αφρική. Τόσα ζήτησε ο καπετάν Αλεξανδρής. Εγώ σου λέω δεν φτάνω. Μα μανούλα μου, μου είπε επιλέξει. Ρίξε μου 50 στο χέρι και τα άλλα όλα είναι δική μου δουλειά. Εσείς λέει θα κάθεστε στην πλώρη και θα μου μέρνετε. 50 χιλιάρικα δεν φτάνουν και ένα σαλπάρι. Ο καπετάν Αλεξανδρής έχει φάει τη θάλασσα με το κουτάλι και δεν ξέρει πώς θα θέλει ένα καράβι να πάει στην Αφρική. Παλιός θαλασσόλικος. Άρχον των 7 θαλασσών. Και δεν θα σου πω και τ' άλλο. Αν ο γέρος έκανε λάθος, τι φταίμε εμείς. Ας τα βάλει από την τσέπη. Αυτό να μου δει. 50 ζητήξες, 50 θα λάβεις. Και ας ρίξω μέσα στα χτήματα. Μέσα στα χτήματα βαθιά. Είναι όμως λιγάκι δύσκολο. Πολύ δύσκολο γιατί πρέπει να σατσίνας αυτή τη δουλειά. Όχι δύσκολο να πάει καλλιόπι. Διότι ποιο θα μας μαγειρεύει εμάς εδώ πέρα, ποιο θα μας δίνει τα που κάνουμε. Ναι, εκεί θα σκαλώσουμε, στο τσάκα τσάκα θα γίνει η δουλειά. Μια εβδομάδα, 10 μέρες ανεκμετάλλευτοι είναι οι άνθρωποι, ρε. Ανεκμετάλλευτοι! Καλά και θα μετρέχεις τώρα σε όλη τη Θεσσαλία. Θα με κατεβάζεις όλη την Πελοπόννησο να ψάχνουμε, να βρούμε χτήματα. Μην βιάζεσαι, το έχω προβλέψει. Τι έχεις προβλέψει. Η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Η δική μας αρχή είναι τα χτήματα του Σιμεωνίδη. Από εκεί θα αρχίσει. Και θα δεχτεί ο Σιμεωνίδης. Μην βιάζεσαι και αυτό το έχω προβλέψει. Τι έχεις προβλέψει. Του μίλησα, ρε. Του λέω αφεντικό.
Έμαθα πως έχεις 500 στρέμματα. Κοιτάξε ακαλλιέργητα, γιατί δεν βρίσκεις εργάτες να στα δουλέψουν. Εγώ και ο συνεταίρος μου του λέγω, θα αναλάβουμε να στα καλλιεργήσουμε. Ποιος συνεταίρος? Εσύ ρε! Του μίλησα για σένα. Του λέω, Ρουμάνος πρόσφυγας. Εκαταστράφηκε στη Ρουμάνια. Από πού σου να πήγες και πες ότι είμαι Ρουμάνος? Είμαι κύριε Ρουμάνος πρόσφυγας. Όχι, αυτό θέλω να απαντήσω. Είμαι Ρουμάνος πρόσφυγας. Του τα φούσκωσα λίγο. Να έχουμε τα άτομα. Τι να του έλεγα. Πες μου τι να του έλεγα. Ότι τριγυρνάς στους δρόμους και πουλάς λακεία. Ενώ τώρα πρόσεξε όταν του λέω, Ρουμάνος πρόσφυγας. Εκαταστράφηκε στη Ρουμανία και ήρθες εδώ κατεστραμμένος. Αλλά αξιοπρεπής, αρχίζεις από το μηδέν. Δικαιολογούμε δηλαδή αν εσύ δεν έχεις ένα πεντητό φραγκό απάνω. Ακού λέει Ρουμάνος πρόσφυγας, άλλο και τούτο. Με στάς όμως να ακούσεις. Μα τι να ακούσω, δεν ξέρω αυτός από την Καλλιόπετη. Και αν θες να μάθεις την αλήθεια, μετά του το στρίψα. Του λέω, αφεντικό μίλεν πολλά, το παιδί ήταν ήρωα στην αντίσταση. Και γράφει και βιβλίο. Αυτό μάλιστα. Κατάλαβα. Και έπειτα. Του μίλησα και για την Καλλιόπη. Τι του μίλησες? Μανούλα μου, δεν του είπα τίποτα κακό. Μίλησα ελεύθερα για να ψαρέψω, κατάλαβα. Με ποιο δικαίωμα πας εσύ και μιλάς για τη γυναίκα τη δική μου? Περίμενε να ακούσεις όμως. Μη με κοιτάζεις έτσι. Άσε με να ορίσε, μίλησε! Λοιπόν, του λέω. Αφεντικό, του λέω. Συ φαίνεσαι αρχοντάνθρωπος, του λέω. Θέλεις έναν άνθρωπο να σου σταθεί, του λέω. Να σε νιώσει, δεν σαν άνθρωπο. Να σε περιποιηθεί, να σου στρώσει το κρεβάτι σου, να σου φέρει τις παντόφλες. Πώς θα κάνεις εσύ αυτό το πράγμα, ρε! Ρε, μα δεν είπαμε να πάσουμε την Καλλιόπη στο σπίτι. Την Καλλιόπη, μην την ανακατεύεις! Μα πώς θα του πάρουμε τα 50? Τα 50 να ψάξεις να τα βρεις, εγώ παντρεύτηκα και να έχω γυναίκα στο σπίτι μου, κατάλαβες! Εγώ κουμαντάρω εδώ μέσα! Δηλαδή μου τεινάζει τη δουλειά στον αέρα. Πάρ το από εσένα σου, την άσου τη δουλειά στον αέρα. Και εγώ τι θα κάνω που υποσχέθηκα τα ανθρώπινα. Και τι μην γάζει με να κάνει εσύ. Δηλαδή με βγάζει ρε ζήλι. Να βρεις άλλη γυναίκα με τη γυναίκα τη δική μου αγάπη στην κοπίνα. Θα την κάνω μόνος σου. Έλα, την κάνεις μόνος η δουλειά. Θα κανονίσω εγώ με την Καλλιόπη. Για θα τα κανονίσεις. Θα κανονίσω εγώ με την Καλλιόπη. Φόντα. Έτσι και τολμήσεις να ανακατέψεις την Καλλιόπη, θα σε τεινάξω στον αέρα. Αυτό θα το δούμε. Δεν φτάνει που μου πούλησες τα χωράφια στο Βόλο. Ένα στρέμα ήταν. Δεν φτάνει που με κυνηγάγαν οι αστυνομίες για τα γραμμάτια με τις σκοπίνες σου. Τώρα πρέπει να βάλεις και φωτιά στο σπίτι μου. Θα κανονίσω εγώ με την Καλλιόπη. Έτσι και τολμήσεις να κάνεις τέτοιο πράγμα, θα σε τσακίσω. Εγώ αυτή τη δουλειά θα την κάνω που να χαλάσει ο κόσμος. Είμαι τρελός εγώ, θα σε κάνω τσακίσω. Κάνω εγώ τη δουλειά και εσύ κάτσα πουλάς λαχεία. Είμαι τρελός εγώ. Και να γκομενίζεις με τις γριές τα κολονάκια. Όπως εγώ ρε, θα το σπάσω ρε το τσοβλί και θα βγω απόψω ρε. Δεν με σταματάει τίποτα ρε. Μέγα σταγίνω. Μέγα σταγίνω και εσύ κάτσε να περιμένεις ποτέ να τυπωθεί το βιβλίο σου. Στον αιώνα τον απατά. Με έχεις πρίξει τόσα χρόνια. Θα γίνω και θα γίνω και θα γίνω και θα γίνω. Να σου πω εγώ, θα γίνεις. Σκατά θα γίνεις. Θα γυρνάς το ψωριάρι από καφενείο σε καφενείο και θα παίζεις 15 τάπια την ημέρα. Αυτό θα κάνεις όλα στα χρόνια μέχρι που να σαπίσεις. Εκεί απάνω στο τάβλι. Ξοβλημένος. Μέχρι που να τα τεινάξεις και να έρθει το αυτοκίνητο της Δημαρχίας να σε μαζέψει και να σε πετάξει μέσα στο λάκκο. Τότε θα ησυχάσεις. Τότε θα γίνεις μέγας. Τι κάνεις εκεί, ρε? Τι είναι αυτά που παίρνεις! Πάλι τα ίδια! Κάνει πολύ ζεστή εδώ μέσα! Πάλι τα ίδια! Θέλω να δροσιστώ, αδερφέ μου! Τι είναι αυτό! Να δροσιστώ θέλω! Κύριε, σε κυνηγάω! Κύριε, στην καρδιά μου! Αφήσε με, σου λέω! Αφήσε με, θα βγάλω το σόβρακο! Θα βγάλω το σόβρακο! Και θα επιδείξω το αλόνι! Τσίτσι, δώσε! Όπως το γέννη στην παλούλα μου! Θα με πει σε μένα, ρε ψοφλή! Στο συντριβάνι, ρε! Στο συντριβάνι! Στο Να σηκωθεί να φύγει, ρε! Να σηκωθεί να φύγει, ρε! Εμένα, ρε! Που πάω να σε φτιάξω, άνθρωπο! Περπάτησα όλο το Πειραιά, ρε! Και την Ελευσίνα όργωσα, ρε! Και το Σκαραμαγκά, ρε! Για να σε κάνω άνθρωπο να σπρώσω αυτή τη δουλειά! Να σηκωθεί να φύγει, ρε!
Ρε Κόλια, μη μ' αφήσεις να πάω μόνος μου στην Αφρική. Ρε Κόλια, σε αυτή τη δουλειά ο ένας έχει την ανάγκη του άλλου, ρε Κόλια. Βάζω στα κέντρα μου, ρε. Τι την πέρασες, ρε, την Αφρική, ρε, Αθήνα, λιώπες. Ρε μου, είπα, ρε. Κόλια, ξέρεις, ρε, τι θα σε κάνω έτσι και μ' ακούς. Δεν ακούω τίποτα, ρε. Ξέρεις, ρε, τι έξω. Δεν ακούω τίποτα, ρε. Ούτε στον ύπνο σου δεν το έχεις φανταστεί, ρε. Ποτάμι, ρε, θα τρέχει το χρήμα, ρε. Ποτάμι, ρε, και δεν θα το πιστεύεις, ρε. Θα μπαίνεις στη λιμουζίνα σου. Στη λιμουζίνα σου θα μπαίνεις να πας στην εκκλησιά σου. Και από πίσω σου, 10 φιλαρμονικές και 50 εκκλησιάρχες στα σκαλιά σε περιμένουν. Και εσύ θα γονατίζεις εκεί μπροστά στο ιερό και θα δοξάσεις το Θεό και εμένα, ρε, που σε φτιάξαμε. Και από τον εξώστη χοροδία θα ψέλνει. Δόξα σοι το δείξαντι το φως και εσύ θα κλαις, θα κλαις και θα λες πως έγινε, Θεέ μου, πως έφτασα ως εδώ. Και χοροδία, χοροδία από τον εξώστη θα ψέλνει. Δόξα σοι το δείξαντι το στα μούτρα σου γάιδα. Φως δόξα εμιψίστη Θεό. Το σε κάνω, ρε Κόλια. Μεγάλα. Σκατά θα με κάνει, ρε. Εγώ, ρε, θα δεις. Άχι στο διάολο, ρε. Άχι στο διάολο, ρε. 10 χρόνια θα με κάνεις μέγα και μέγας δεν έγινα. Ορίστε, μουσκισες και το χέρι. Τι? Μουσκισες και το χέρι. Φύγε, μωρέ. Φύγε, μωρέ. Θα σου βάλω λίγο ενόπνευμα, περίπου. Κοίτα πως είναι το βουκάμισο, ρε, στο διάολο. Κάνει, κάνει έτσι, κάνει έτσι. Χάλια είναι το βουκάμισο. Τούζι, ε. Τόξι, μωρέ. Κάτσε, σου βάλω λίγη στύψη. Τόξι, είναι. Πέρασε και η ώρα, ρε, πέρασε και η ώρα, ρε. Πέρασε και η ώρα, ρε. Πέρασε και η ώρα, ρε. Πού πας, ρε Κόλια, φεύγεις! Θα ανέβω στο Κολωνάκι, θα φεύγει! Ζέστη, ζέστη, θα λιώσει καημένη. Θα περάσω και από το σπίτι μου, τα πάρει λιγάκι, θα κουρευτώ. Σε κουρέψω εγώ, ρε. Δεν θέλω να με κουρέψεις, ρε. Σε κουρέψω εγώ. Είπα, δεν θέλω να με κουρέψεις. Κάτσε, είπα, θα σε κουρέψω. Δεν θέλω να με κουρέψεις. Κάτσε, κάτσε. Βάλ το βράκι σου πρώτα. Καλά, μωρέ. Ρε, πήγαινε, βάλ το βράκι σου, πάω σε βλέπω, ε. Καλά, μωρέ, πώς κάνεις έτσι. Μυστήριος. Βάλ το πάνω, το δω. Ανάποδα. Αυτό είναι το ανάποδο. Έλα. Α, το φερμουράδι για το χέσιμο θα το. Εγώ το προτιμώ για το ξυλό το φερμουράδι. Κάνεις καμιά ώρα τώρα. Μου ξυλώθηκε το ρεβέρ. Να μου δώσεις να πάω στην Κοστούλα να το ράψω. Τι θα πως θα κάνεις το μπουκάμισο. Ξέρεις, έτσι λίγο αλάφρωμα πίσω. Σκύψε. Λίγο αραίο σένταρα. Θα φτιάξω ωραία κεράτα. Μην με κάνεις γυδί. Μη φοβάσαι. Στα πάρω σβηστά. Α, μπράβο. Έτσι μου λες, Κολιά. Πρέπει να το τυπώσει το βιβλίο, ήρθε η ώρα του. Μη μου τα πάρει στα πλάγια. Αρκετά το έχει καθυστερήσει. Σβηστά, έτσι. Μη φοβάσαι. Για να το βάλει στη μασχάλη, να κατέβει στο Βόλο, να του το τρίψει τα χτυ στη μούρα, να του βουλώσει τα στόματα, να δούνε όλοι ποιο είναι ο Κόλια. Ε. Τσάκα τσάκα το ψαλίδι. Και λαϊδάζει τα χέρια του. Και. Πού βρίσκεστε τώρα? Το βιβλίο λέω σκύψε.
είμαστε εκεί που βάλα φωτιά στους δοσίλωνα. Κάντε, αφάλεις τελειά, το τυπώσετε. Σε κανένα μήνα τώρα πρέπει να τελειώνει. Τόσο πολύ. Θυμήθηκα, βλέπεις εκείνη την περιπέτεια που κλέψαμε τις κονσέρβες στους Γερμανούς. Είπε η κυρία Αφροδίτη, θα το γράψουμε και αυτό. Εμείς δεν θα τελειώσετε ποτέ τώρα, 3 χρόνια αυτή η δουλειά. Αχ, σιγά να μην πήγες τα φύρε. Για να δω. Έχει αίμα. Για να δω, δεν είναι τίποτα. Κοίτα καλά ρε, έχει αίμα. Α, δεν είναι τίποτα. Κοίτα καλά ρε. Δεν είναι τίποτα, μην φοβάσαι. Φοβάσαι. Τι φοβάσαι. Δεν είναι τίποτα. Πρόσεχετε λιγάκι. Δεν είναι τίποτα, μην φοβάσαι. Γιατί φοβάσαι. Σκύψε. Έχω κι εγώ μεγάλη περιέργεια να το διαβάσω το βιβλίο. Γιατί άλλο είναι να τα ακούς και άλλο να τα βλέπεις τυπωμένα. Βέβαια, άλλο είναι. Θα είναι σπουδαίο βιβλίο. Κοίταξε να δεις, Φόντα. Έλα. Αυτή είναι όλη η δράση μου, να πούμε. Περιπέτειες. Περιπέτειες στην κατοχή, πώς το λένε, όλη η δράση μου στην αντίσταση. Ξέρω. Μέσα στην κομμανταντούρ. Τι είδα. Τι δεν είδα. Τι ξέρω τα πάντα. Ξέρω. Και σήμερα, αδερφέ. Ας είναι καλά η Αφροδίτη που τα γράφει. Ναι, μια σελίδα τη βδομάδα. Σήμερα βραδιάζεσαι εκεί για μια σελίδα τη βδομάδα. Κοίταξε να τη Φόντα. Έλα. Έχω υποχρέωση στην κυρία Αφροδίτη να τη κάνω παρέα. Μόνη τη είναι. Και ποιος μου δώσε μια την ιδέα να βγάλω το βιβλίο. Ξέρω. Η Αφροδίτη. Πώς την ώρα εγώ, Αφροδίτη. Ξέρω. Καθόταν εκεί έτσι σε ένα παγκάκι εκεί στο βασιλικό κήπο και τάιζε τα πουλιά. Πάω εγώ να τις πουλήσω αλάχι. Πήρε. Κολόνια δεν θέλω. Λίγο πριγκιόλ να σου βάλω μόνο. Να. Λίγο μπρεόλ, ναι. Κολόνια δεν. Πάω που λες να τις πουλήσω αλάχιο. Πιέσαμε την κουβέντα, της είπα εκεί. Ένα περιστατικό που δράσει με την αντίσταση. Και μου λέει, ξέρω. Αυτά. Πρέπει να τα γράψει βιβλίο. Ξέρω. Παλιά δάσκαλα, κατάλαβες. Α, πάρα. Δεν αντιλέγω. Γράφεις και το έργο μου. Έχεις τα μπιάπεξη. Άντε, Κόλια, με αυτή τη δουλειά στην Αφρική θα το τυπώσω αμέσως. Έφτα στο μακέρι στο κόκαλο. Θα πείτε να πάει καλά το μπρεόλ, βαθιά στην ρίζα. Θα πάει καλλιοπίτσα μια εβδομάδα 10 μέρες στο Σημειονίδη. Θα κάνουμε τη δουλειά και θα το τυπώσει το βιβλίο. Πώς που να το τελειώσει, θα είναι έτοιμο και το χρήμα. Ψάει, ψάει. Ψάει, εγώ θέλω να στακάμω καθρέφτη. Έτσι. Τέλειζες. Ναι, κάτσε. Σαν να το πω την κάμερα. Εγώ φταίω με αυτή τη μούρη. Φέρε να δω. Κι αυτό. Δες και μόνος. Καλά μου τα πήρε. Για φέρε τσατσάρα. Έμαθες να κουρέσεις στο στρατό. Γιατί δεν έχεις ακούριο. Ένα μπαρμπέρικο παιδάκι μου δεν ανοίξει αφού κουρεύεις ωραία. Παρακάθεσαι και μου λες περί Αφρικής. Ποιος να ανοίξει μπαρμπέρικο. Εγώ ανοίξω μπαρμπέρικο, εσύ ξέρεις κουρέζει. Εσύ ανοίξει μπαρμπέρικο. Ρε, αν ήταν να ανοίξω μπαρμπέρικο, τα άνοιγα σαν αναβολήθηκα. Συγγνώμη, για τέτοιες δουλειές είμαι εγώ. Έχει πέσει κατανάξει. Τι έχουν αυτές τις δουλειές, δουλειές σίγουρες. Ένα κατοστάρικο την ημέρα. Και παραπάνω θα βγάλεις χώρια τα δώρα. Πάσα δώρο, Χριστούγεννα δώρο. Άκουσε, Κόλια. Αν ήταν να γεννηθώ εγώ να ανοίξω μπαρμπέρικο, δεν θέλω. Προτιμώ να σκοτωθώ. Αν δέσω μια πέτρα από το λαιμό μου και να πάω να φουνταρώ από το φάληρο. Εγώ δεν είμαι για μικρό μαγαζά και λιμανάκια ησυχά. Εγώ είμαι καμικάζι. Και τώρα τι κάνει. Τι κάνει. Κάθεσαι στο καφενείο και παίζει τάβλη και παρασύρει στο μέση. Μιλιέται ένα κόπεδο στην έφυλα, αδέλφια. Πες κανένα κατεστάρι. Λέω, δεν τρέπεσαι. Κάνει να τα λες εμένα αυτά. Καλά λέω, μόνο. Εμένα ρε που πάω να σε φτιάξω άνθρωπο, ρε. Μα με έχεις πρίξει να στείλουμε την Καλλιόπη και να στείλουμε την Καλλιόπη. Δεν μπορούμε να του τα πάρουμε με άλλο τρόπο. Όλοι και καλά πάει Καλλιόπη δηλαδή. Άλλος τρόπος δεν υπάρχει. Καμαριέρα έχει ανάγκη ο άνθρωπος, καμαριέρα θα του στείλουμε. Τελείωσε.
Αυτό είναι το πάτημά του. Αυτό θα εκμεταλλευτούμε κι εμείς. Έχει μεγάλη ανάγκη από καμαριέρα. Τότε να το στείλουμε μια άλλη γυναίκα. Αυτό είναι το συντάσσιο. Να βρούμε μια άλλη γυναίκα. Τέλος! Ξένον άνθρωπο δεν βάζω εγώ σε αυτόν τον κόλπο. Μα τέλος! Άκουσε κολλιά. Το πουλί πετάει μια φορά. Σήκωσε το όπλο, το πυροβόλησες. Το πυροβόλησες, δεν το πυροβόλησες. Εφόρου ζωής πτωχός, ψωριάρης. Δεν μου λέρε. Δεν θες να το τυπώσεις το βιβλίο. Ε. Θέλω. Και πώς θα το τυπώσεις ρε το βιβλίο. Είναι εύκολο νομίζεις να τυπώσεις ένα βιβλίο. Ξέρεις τι λεφτά χρειάζονται για να τυπώσεις ένα βιβλίο. Και πού θα τα βρεις τα λεφτά ρε. Ενώ τώρα, άμα κάνουμε αυτή τη δουλειά, θα του δώσουμε, θα βγούμε απάνω ψηλά και τότε όχι ένα, 10 βιβλία θα τυπώσεις. Το ξέρεις ότι ό,τι λες εσύ θα γίνεται. Θα κάθεσαι στην πολυθρόνα σου και θα υπογράφεις. 50 νεγροί για το κτήμα του Σταυρόπουλου. Υπογραφή Κόλλιας Παγουρόπουλος. 5 νεγρές υπηρέτριες του Κεράν. Υπογραφή Κόλλιας Παγουρόπουλος. 500 νεγροί να μαζέψουν τις ελιές στην Κρήτη. Υπογραφή Κόλλιας Παγουρόπουλος. Εγώ θα τρέχω έξω και θα κλείνω τις δουλειές. Έχω την κούρσα μου, θα παίρνω παραγγελίες. Στα ξενοδοχεία ως καμαριέρες. Ως σιδερότριες, στα καθαριστήρια. Από εδώ, από εκεί. Τράπεζες, υπουργεία, συμβόλαια, φωτοτυπίες. Πόσες μέρες είπες να πάει Καλλιόπη εκεί? Μια εβδομάδα. 10 μέρες το πολύ. Να πάει! Για μια εβδομάδα 10 μέρες. Το πολύ! Το πολύ! Τίποτα άλλο, επειδή μου αρέσει το σχέδιο. Σε παραδέχομαι. Επειδή μου αρέσει το σχέδιο. Σε παραδέχομαι, ρε. Ξέρεις να παίρνεις αποφάσεις. Ξέρεις να παίρνεις αποφάσεις. Λοιπόν, μέσα σε μια εβδομάδα αρπάζουμε τα λεφτά, τα δίνουμε του καπετάνα Αλεξανδρή. Και να ρωτήσουμε και την Καλλιόπη. Και να ρωτήσουμε, ρε, την Καλλιόπη. Το νέτο δικό σου ήθελα εγώ. Το νέτο δικό σου τώρα. Δεν με σταματάει τίποτα. Τίποτα. Αρπάζουμε τα λεφτά και κάνουμε φτέρα. Ανοίγουμε πανιά και ποιος μας πιάνει. Κάτσε ρωτήσουμε και την Καλλιόπη. Καλλιόπη είναι εντάξει ρε, το ναι το δικό σου ήθελα εγώ, το ναι το δικό σου. Ε πώς να μην τη ρωτήσω. Ε μεθαύριο θα τη ρωτήσεις που θα έρθει. Μεθαύριο. Μεθαύριο που θα γυρίσει. Από το Φάληρο. Από πού? Αν καημένε μου, αν περίμενα εγώ από σένα, ώσπου να πάρει απόφαση το μυαλό του αργό και να κουνηθεί, δεν θα κάναμε τίποτα. Πού είναι Καλλιόπη? Ως καμαριέρα, μανούλα μου, ως καμαριέρα. Την πήρε ο Σημεωνίδη. Την πήρε. Την πήρε, κολλιά. Και πού την πήγε? Στο Φάληρο. Πότε? Σήμερα το απόγευμα, ως καμαριέρα. Τι λέμε τόσο. Το απόγευμα και πώς δεν είπε τίποτα. Δεν σου πήρε, εσύ κοιμόσουνα. Τι θα πει, κοιμόμουν. Και θα πάξουμε τα 50. Τι κοιλάμε να την έκαμπου στο Φάληρο. Ως καμαριέρα, και πώς πήγε και χωρίς να με ρωτήσει. Εγώ τη είπα ότι έδωσε τη συγκατάθεσή σου. Και με ποιο δικαίωμα έστειλες εσύ τη γυναίκα τη δική μου? Για να σου πω, με έστρωσες καλά καλά και σου είπα το σχέδιο και τώρα μου κάνεις το τροχονόμο. Με ποιο δικαίωμα? Ρε, χτήματα έχει ο τύπος, ρε, χτήματα απέραντα. Και θα αρπάξουμε τα 50. Και ο Σημεωνίδης δεν της δώσει τα 50. Θα τα δώσει ρε τα 50, αυτό είναι σίγουρο. Πώς είναι σίγουρο? Θα τα δώσει γιατί έχουμε τα ατού μας. Τα ατού μας. Το αίσθημα. Ποιο αίσθημα? Της Καλλιόπης με το Σημεωνίδη. Το αίσθημα που τους ενώνει. Παιδί μου, μην πάει ο νου στο πονηρό κατευθείαν, το αίσθημα, το για τα γατιά. Είναι δεμένοι τώρα αυτοί, τους δέσανε οι γάτες. Με βάση αυτό το αίσθημα, η Καλλιόπη θα προχωρήσει και θα τον κάνει τελατίνη και θα έρθω νέγρε να σε βρω, να σε ταξινομήσω, να σε εκμεταλλευτώ και σε ένα ραπίνα μου.
όταν θα σε βρω στη φωλιά σαν ξεξετρί. Πώς το λέει το τραγούδι, πώς το λέει. Κάτω από τις μπανάνιες, ανάμεσα στις χουρμαδιές, εκεί μέσα στα πράσα κυλιέσαι. Και θα κουλουριάζεσαι πάνω μου σαν το φίδι το καταραμένο. Και θα με παρακαλάς, με φύγεις, θα μου λες, μη μ' αφήνεις. Αλλά ωραί, τίποτα ρε, τίποτα. Η πατρίδα, πατρίδα και θα παραμείνει πατρίδα. Αραπίνες, μαύρες ερωτιάρες. Με ουίσκι και μικρές κιθάρες και μυρωδικά. Κι εγώ σου λέω δεν θα τα δώσει. Δεν θα τα δώσει τα 50. Μακάρι να κάνει κάτι τέτοιο. Μακάρι. Ρε ξέρεις που του την έχω φυλαγμένη, μόνο να μην τα δώσει τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Τότε είναι αργά. Θα ειδείς τι έχει να πάθει. Γιατί τι του κάνεις αχρωστάει. Θα ειδείς τι έχει να πάθει. Αραπίνες, μάτια φλογισμένα. Έχεις χαρτί που να λέει σου οφείλω 50 χιλιάρικα. Και κορμιά φιδής αχαμωμένα. Αυτό πρέπει να κάνεις. Να τον εμπλέξεις, να τον ετυλίξεις. Να σου φτιάξει χαρτί. Μη φοβάσαι μανούλα μου. Να σου φτιάξει χαρτί. Εδώ τον έχω στο χέρι. Θα τον εκβιάσω και θα του πάρω τα διπλά. Πώς θα τον εκβιάσω. Θα τον παραμονέψουμε ρε και εκεί πάνω στο τσακ. Που κάνουμε μέσα και τον πιάνουμε στα πράσα. Τον πιάνουμε και τον επιδιάλεξε. Τα διπλά ή φυλακή. Φυλακή. Για μοιχεία. Γιατί. Θα τον επάμε με... Για μοιχεία. Τι μοιχεία ρε. Πέτρε Τσόγλανε, τι είπα. Για μοιχεία. Τι μοιχεία ρε, ποιος είπε μοιχεία. Βολιά. Ρε Τσόγλανε. Ρε Τσόγλανε. Γι' αυτό μην έξερε στο στραβούλιακα. Κάτι είσαι παρεξήγηση. Γι' αυτό. Κάτσε κύριε. Ας το ψαλίδι ρε τρελέ! Ας το ψαλίδι! Ας το ψαλίδι σου! Ας το ψαλίδι! Έλεξε φτύλα κακόπιε! Για τολμά! Σωμάτα εμπορά τα βάζει, θα σε σκοτώσω! Για τολμά και θα σου δείξω εγώ! Επειδή μου ξέφυγες τώρα! Θα σε περιχύσω πενζίνα και θα σου βάλω φωτιά ρε, εκεί την ώρα που θα κοιμάσαι. Και να απειλείς δε σκουλίγε. Όπως έκανε και στον σύλλογο στο Βόλο ρε. Και να απειλείς ρε προβάτη. Για πάντα θα σε κάνω ρε. Που μου πουλάγε τσιγάρα στην Κομματατούρ. Για πάντα θα. Και μόλις φύγαν οι Γερμανοί βγήκε στο Βόλο και φώναζε φωτιά στους δοσύλλογους και φωτιά στους δοσύλλογους. Ρε κάθαρμα. Για παραστή στον πατριώτη. Εγώ πουλάγα τσιγάρα στην Κομματατούρ. Για να κόβω κίνηση! Όχι, χαβιέδε το ίδιο! Να παίρνω πληροφορίες, εγώ ήμουν ήρωα! Και το σκάσα από το Βόλο, γιατί ρε, το σκάσα από το Βόλο, μόλις φύγαν οι Γερμανοί! Γιατί με κυνηγάγανε οι δοσύλλογοι, επειδή ήμουν πατριώτη! Προδότης! Και σε κάτω στον ύπνο σου, και σε ένα καυτίνε! Και μάψες και μουστάκι μόλις φύγαν οι Γερμανοί! Άρε καλαφάτιδες, καλαβατιανές λέρες που βραδίκατε στον δρόμο! Και μου. Το σκάσε και ήρθε στην Αθήνα! 7 πετόνια μπενζίνα! Ήταν ρε που την κλείτωσες, δεν σε περάσαν από δίκη! 7 πετόνια μπενζίνα! Να μα βγει και ήρωα από πάνω. Και αυτό το πήγε το στραβούλιακα τον εσουβλίσω. Καπνίσε σκουλικέ. Κοκορέσα τον εκάνω. Εσύ δεν τον εισάξες ούτε τα πόδια του να πει. Κοκορέσα τον εκάνω. Για να θες να μάθεις. Ένα τέτοιο άντρα έπρεπε να πάρει αδέρφη μου. Τι είπες. Ρίσε να τον προδότη. Ποιον έπρεπε να πάρει. Μας κάνεις τον εσές και μας είσαι τρομοκρατία εδώ μέσα. Ποιον έπρεπε να πάρει. Όπως εμείς ρε, δεν είμαστε τα ζώα τα δικά σου. Θα σκώσουμε επανάσταση. Θα σκοτώσω και θα σκοτώσω. Τώρα κατάλαβα τι έφτιασε το μαύρο στο μυαλό. Θα σκοτώσω σκουλική. Τώρα κατάλαβα. Θες να με πάρει στο καράβι και να με ρίξει στη θάλασσα να με φάνε τα ψάρια. Και μετά να γυρίσεις εδώ και να παντρέψεις την Καλλιόπη με τον στραβούλιακα. Τι να κάνω. Αυτό πας να μου κάνεις. Αυτό είναι το μεγάλο σχέδιο. Είπα και εγώ 50 χιλιάρικα να πάει καράβι στην Αφρική. Ρε Κόλια, να πιστεύεις αυτά που λες. Δεν θα προλάβεις όμως. Θα σε σκοτώσω εγώ πρώτος. Εκεί την ώρα που θα κοιμάσαι. Κόλια, πρόσεξε, θα και το μετανιώσεις. Και θα έρθουν οι πυροσβεστικές εδώ και θα πούνε δυστύχημα. Θα μετανιώσεις πικρά για αυτά που λες. Έκατσε και έφτιαξε το σχέδιο. Αλφάδι, ε! Αλφάδι! Μην αμαρτάνεις άλλο! Να πάρει καλό από το στραβούλιακα και μένα να με φάνε τα ψάρια! Θέλω να σε ρίξει στη θάλασσα, σε φάνε τα ψάρια. Λες,
Ότι θέλω να σε ρίξει στη θάλασσα, σε πάντα ψάρια. Περίμενε, αχάριστε λαχιοπόλα, να δεις ποιος θέλει να σε ρίξει στη θάλασσα. Θα σε αφήσω εγώ να μην δεις κάθαρμα. Αχάριστο πράγμα. Κάθαρμα. Που πάω να σε φτιάξω, άνθρωπο. Κάθαρμα. Σκοτώνω με να στρώσω αυτή τη δουλειά, ρε. Έχω φάει τα πόδια μου να περπατήσω όλο τον Πειραιά και τα προάστια και πλέρωσα και κάτσα και φτιάξα και σφραγίδα. Τι είναι αυτό, ρε. Για αυτό, έλα. Ζήγωσε, ρε. Διάβασε, ρε. Διάβασε να δεις τι είναι αυτό. Άνοιξε τα στραβάς και διάβασε να δεις τι είναι αυτό. Εδώ ρε, στο πακέτο και είναι τα ανάποδα, δεν θα τα πω. Παγουρόπουλος Καλαφάτης αντιπρόσωπη. Τι είναι αυτό, ε. Τι είναι αυτό, σφραγίδα της επιχειρήσεως. Δικιάς μας, ως αντιπρόσωποι των Έγρων. Αντιπρόσωποι των Έγρων στην Ελλάδα. Σκοτώσ' τον Δήμα. Αχατήσ' από κύριε, δεν τρέπεσαι. Σε ρίξει τη θάλασσα, σε φάτα τα ψάρια, ε. Και θα καθόμουν εγώ να φτιάξω τέτοια σφραγίδα. Θα βάζα το όνομά σου πρώτο, θα το βάζα. Δεν ξέρω, ε. Σκοτώσ' τον. Όχι. Θα με κάψεις στον ύπνο μου, ε. Έπρεπε να σήκα στην κατοχή να δεις ποιος είναι ο Κόλλιας. Άμε στον Βόλο. Να ρωτήσεις τον Τάκη τον Κάλφα να μάθεις τα αρχεία μου. Ποιος δεν τον έσωσε τον Τάκη τον Κάλφα. Ποιος έσωσε τον Μιχαλάκη τον Γεωργίου. Ποιος γλίτωσε τον Καπνέμπορα τον Ματσουράνη. Ανακαλώ. Πού άκουσε τα ονόματά του στην κομμαντατούρ και τρέχω και τους λέω φύγετε παιδιά, φύγετε. Ανακαλώ. Τον κακό στο καιρό ανακαλείς. Γιατί ρε έστειλες τη γυναίκα μου στο Σημεωνίδη. Γιατί. Για να του πάρουμε τα 50. Τι κάνει αυτή τη στιγμή η γυναίκα μου στο Σημεωνίδη. Τι κάνει ρε, συγυρίζει τα κρεβάτια. Συγυρίζει τα κρεβάτια. Τι άλλο μπορεί να κάνει. Όσο σκέφτομαι ότι η Καλλιόπη αυτή τη στιγμή είναι κλεισμένη με το Σημεωνίδη, θα τρελαθώ. Θα τρελαθώ! Πώς κάνεις έτσι, ρε, τι θα πάθει η Καλλιόπη. Πρόσωπα, τι θέλεις πίσω. Αν δεν φέρεις τη γυναίκα μου αυτή τη στιγμή, θα σε ξακίσω. Θα κατέβω στο καφενείο και θα τα πω όλα. Και τα κάνεις. Όλο το σχέδιό σου περί Αφρικής με κόλλη και με κόλλη. Δεν θα το κάνεις, σε παρακαλώ. Τελάλη θα γίνω. Χωνή θα βγάλω. Όλο ο κόσμο θα βγάλω. Μην με καταστρέψει τώρα. Για την Αφρική! Σταμάτα πριν! Νεύρους από την Αφρική, νεύρους διαδούλου, ήταν να μην φτάσει τα άκρα, με έφτασε στα άκρα, με έφτασε στα άκρα, παρέα που κάποιος και να παραφέρει στη γυναίκα μου κερατά, να παραφέρει στη γυναίκα μου κερατά, να παραφέρει στη γυναίκα μου κερατά, να παραφέρει στη γυναίκα μου, δεν είναι κουπιά, και τι βγάζει εμένα, δεν είναι κουπιά, πώς θα πάω, να βάλεις άλλο πουκάμισο, δεν έχω άλλο πουκάμισο, είναι όλα άπλυτα. Ωραία τότε να ράψεις τα κουμπιά. Έλα. Τώρα να τα ράψεις και να πας. Καλά. Πού έχει βελονάκι πλούστη. Μες στην αυτομηχανή. Πού. Στο κουτί. Φέρε το κουτί. Μπορείς να φέρεις το κουτί να ράψεις τα κουμπιά να πάω να φέρω την Καλλιόπη. Πάρε. Και δεν κάνεις καμία ώρα. Δυο βελονιές και απάντη φέρεις. Ορίστε ρε. Έχει μέσα στο κουτί κουμπιά. Είμαι στο κουτί κουμπιά, ε. Και πρόσεξε εκατομμύρι μου. Μην τυχόν και δεν πας γιατί καίγες. Το πόδι μου να το καταπιώ από το γόνατο αφράτσα μην μπορώ να κλείσω. Έτσι και δεν έρθεις με την Καλλιόπη. Κάψε καταραμένε θα πάω. Να πας γιατί δεν πας θα κατεβώ στο καφενείο και θα τα γράψω στον καθρέφτη, στο μεγάλο καθρέφτη, την εκκυμολία. Θέλει να φέρει νέγρους από την Αφρική. Και από εκεί στο Φάλιρο, στον Αγγελέτο τον Κουρέα. Δεν είπες, θα τον βρω το μαγαζί. Θα μάθω το σπίτι του στραβούλιακα και πάω να κάνω όλα λίμπα. Αυτό να κάνεις. Αυτό θα κάνεις. Πας να τα κάνεις όλα λίμπα, να φωνάξουν τα κατά, σε κλείσει φυλακή, να ξεφτυλιστείς, να βγεις και κερατάς από πάνω. Γιατί αν πιστεύεις κανένας ότι όλα αυτά τα έκανες, επειδή πήγε η Καλλιόπη ως καμαριέρα. Τέλειωνε, ρε. Και να ξέρεις.
Αν μάθει κανείς ότι η γυναίκα μου πήγε στο σπίτι αυτού του στραβούλιακα και ότι εσύ ο αδερφός της, ο ξεφτυλισμένος αδερφός της, το δέχτηκες και το σεγκοντάρισες, τότε εγώ δεν έχω παρά να σας σκοτώσω όλους. Δεν τρέπεσαι. Όλους. Δεν τρέπεσαι, μωρέ. Αυτή τη στιγμή Καλλιόπ κάνει θυσία. Κάνει θυσία. Θυσία κάνει. Δεν κοπροσκυλιάζει με τις γριές τα κολονάκια. Τι κάνει ρε με την κυρία Αφροδίτη στο κολονάκι μια σελίδα τη βδομάδα. Τέλειωσε τα άφησα κουμπιά. Κανείς δεν ξέρω τι πας και κάνεις. Πας και κάνεις τα έσχη μαζί της. Τα έσχη. Κι όλοι είναι μάλλον. Κακομύρι μου. Τα μάθαινα αυτά η Καλλιοπίτσα. Θα σε διώχνω από εδώ μέσα με τις κλωτσές. Τέλειωσε πάρε. Κρατάω το στόμα του ιστό και δεν μιλάω. Πού πήγε τ' άλλο το κουμπί. Με τη γυναίκα μου με το στραβούλια. Την ίδια τη γυναίκα μου. Γιατί ρε εμένα δεν είναι αδερφή μου. Αδερφή μου δεν είναι. Πάνε εμένα η ψυχούλα μου. Αυτά, αυτά. Που πάει Καλλιοπίτσα ξένο δουλέψει. Αυτά, αυτά. Ας όψετε εκείνη Κυριακή στην Ομόνια. Εκείνη Κυριακή που σε γνώρισα. Άντε να ψάχνεις τώρα όλο το αλόνι για να κουμπί. Ας όψετε εκείνη Κυριακή που βρέχε. Που βρέχε έκτω τα Ολύμπια ρε και μου λες πατριώτη παίζουμε ένα τάβλι. Εκείνη Κυριακή τα θέει όλα. Από εκεί ξεκίνησε το κακό. Ξέρεις εσένα ποιο είναι το σφάλμα σου. Που φέρνεις αντίρρηση εκεί που δεν πρέπει να φέρεις, άστα όλα σε μένα, ρε. Εγώ σκέφτομαι για σένα, εγώ ξέρω το σφαίρι. Ξέρεις που θα ανέβει το όνομά σου, εκεί πάνω ρε, σε μεγάλη ταμπέλα. Κόλλιας Παγουρό. Ναι, έτσι μου είσαι για το τριφύλι και μετά με κυνηγάγαν οι αστυνομίες για τα γραμμάτια. Ποιο τριφύλι. Τότε στη Θεσσαλία τα ίδια λόγια δεν έλεγες. Πότε μωρέ. Τότε ρε που νοικιάσαμε τα λιβάτια με το χόρτο. Και σάπισε το χόρτο. Γιατί σάπισε το χόρτο, ανωτέρα βία. Έπιασε βροχή. Δεν μ' άκουσες όμως. Έβρεξε την ημέρα που ήταν να το πουλήσει. Γιατί εγώ σου έλεγα φώτα παράτα το τάβλι γιατί θα πιάσει βροχή. Φώτα παράτα το τάβλι γιατί θα πιάσει βροχή. Και σου δείχνα τα σύννεφα που κρέμονταν από πάνω. Και λες εσύ, τώρα που δεν πιάνει βροχή, άστο μου. Και τι θέλεις να κάνω, ωραία. Να σταματήσει το τάβλι. Είχαμε να πληρώσουμε αποθήκη. Να το σκεπάσει, κύριε το χόρτο. Να πάρει μου σαμάκια να το σκεπάσει, αλλά πού εσύ. Εκεί στο τάβλι! Α, δεν ψάχνω, τα βάλω όλα τα χωριστικά. Δεν σε στάραψε στα κουμπιά. Τώρα, μανούλα μου, να βάλω να ταιριάσει. Άντε. Άντε και να πάω να φέρεις την Καλλιόπ. Για πάω να φέρω την Καλλιόπ. Ε, πώς δεν θα πας. 7 η ώρα. Μέχρι να κατέβω, έκλεισε ο αγγελέτης. Στο Σιμεωνίδη θα πας! Δεν ξέρω το σπίτι. Δεν ξέρεις το σπίτι? Δεν το ξέρω. Δεν ξέρεις το σπίτι? Θα έρθει μανούλα μου, μεθαύριο το πρωί. Μεθαύριο, ναι, στο χειστή τραμπά την φέρεις! Και πώς θα τη φέρω αφού δεν ξέρω το σπίτι? Να κόψω λαιμό σου να βρεις το σπίτι! Όχι, να το κόψω, αλλά δεν το ξέρω! Να το τηλεφωνήσεις! Για το τηλεφωνήσεις! Να το τηλεφωνήσεις από το περίπτερο μπρος τώρα, πάμε! Δεν έχει τηλέφωνο! Δεν έχει τηλέφωνο! Όχι. Δεν έχει τηλέφωνο! Δεν έχει τηλέφωνο! Και τι θα κάνουμε τώρα? Την περιμένουμε να έρθει μεθαύριο το πρωί. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Γιατί δεν ξέρουμε ούτε το σπίτι ούτε το τηλέφωνο. Αυτό το σέμε, εγώ δεν θα μείνω. Και τι θα κάνω εγώ τώρα? Ρε μανούλα μου, σ' αρέσει αυτή η δουλειά με την Αφρική? Καλή δουλειά, αδελή. Τη βλέπεις? Τη... βλέπω. Είναι δουλειά συνηθισμένη. Είναι δουλειά που θα τη σκεφτόταν ο καθένα. Όχι! Και τότε τι μου λες, μωρέ. Που ορκίστηκα να μου κοπούν τα χέρια άμα ξανακάνω δουλειά μαζί σου. Πα να πει ορκίστηκα. Κουράστηκα, ρε, δεν μπορώ να λύσω ταλαιπωρίες. Με τέτοια δουλειά στα χέρια μας και θα την αφήσουμε να πάει χαμένη. Κουράστηκα! Αγόρι μου, το ξέρω ότι κουράστηκα. Την άλλη φορά με τους Σωλήνες. Έπειτα με το χειροστάσιο. Μου λέγεις θα γεμίσουμε γουρούνια όλη την Ελλάδα. Και εγώ το μεταξύ προσανατολίζομαι και έχω ένα ξάναμα, μια αγωνία. Και έπειτα κάτι πάει στραβά και πάει στραφ το κόλπο. Πήγε στραφ το κόλπο γιατί δεν είχαμε το κεφάλαιο. Ναι, αλλά όλα αυτά τα σκαμπανεβάζαμε όταν με έχουν κουράσει. Αγόρι μου, μην ανησυχείς. Αυτή η δουλειά θα πάει πρίμα, το λέω εγώ. Έχουμε το στοίχημα με το μέρος μας. Το στοίχημα. Το στοίχημα, έβαλα στοίχημα.
Τις προάλλες που γύριζα με το τρένο από την Πατρίδα. Πότε? Το Πάσχα δεν είχα κατέβει στην Καλαμάτα. Γιατί στιγμή έβαλε. Να βγαίναμε με το τρένο από την Καλαμάτα και εγώ κοιτούσα έξω από το παράθυρο και ξαφνικά βλέπω έναν αγρό έτσι μεγάλο με ήλιους. Αυτά τα ηλιοτρόπια πώς τα λένε. Και λέω από μέσα μου. Και βάνω στοίχημα και λέω. Άμα δω τρεις φορές ηλιοτρόπια, η δουλειά θα πάει πρίμα. Λοιπόν 10 χιλιόμετρα έξω από την Καλαμάτα, δεύτερη φορά ηλιοτρόπια. Προχωράμε, πάμε παρακάτω, πιάνουμε Τρίπολη και ηλιοτρόπια τίποτα. Τίποτα ηλιοτρόπια. Και αφήνουμε Άργος και μπαίνουμε Κόρινθο. Και ηλιοτρόπια τίποτα. Τίποτα ηλιοτρόπια. Και αφήνουμε Κόρινθο και μπαίνουμε Μέγαρα και ηλιοτρόπια τίποτα. Εγώ λέω δεν ξανακάνω δουλειά ποτέ μου, δεν ξανακάνω δουλειά ποτέ μου. Παππού το τσιγάρο, παππού το τσιγάρο. Και μπαίνουμε τώρα Ελευσίνα. Εγώ με να πάω να πεθάνω, λέω δεν ξανακάνω δουλειά ποτέ. Και ένας παπάς από την απέναντι πλευρά στο βαγόνι μου προσφέρει τσιγάρο ο παπάς και μου δίνει φωτιά. Και τη στιγμή που πάω να ανάψω, παρουσιάζεται ξαφνικά μπροστά μου έξω από το παράθυρο ένας κήπος πράσινος με ένα ηλιοτρόπιο στη μέση. Ένας ήλιος μεγάλος, ξανθός, μέσα στη μέση και να τον εποτίζει ένα συντριβανάκι. Τι να σου πω. Αν αυτό που αισθάνθηκα εκείνη τη στιγμή ήταν λύπη αντί για χαρά, θα είχα να σπρίσει τα μαλλιά μου για μιας. Τι λες, βέβαια. Και από εκείνη τη στιγμή πήρα φτερά, λέω πρέπει να την κάνω τη δουλειά. Πρέπει να την κάνω τη δουλειά γιατί αυτό για να τύχει είναι μία στο εκατομμύριο. Μπράβο, μία στο εκατομμύριο. Μπράβο, Και θα σε φορτώσω νέγρε στο καράβι, θα σε φέρω στην Ελλάδα να δουλέψεις. Θα σπείρεις. Δεν θα θερήσεις. Άντε φοντά. Έλα. Άμα πάει καλά αυτή η δουλειά, θα το τυφώσω και εγώ το βιβλίο. Θα είναι μεγάλα πια. Είσαμε 400 σελίδες. Φτάνεις η ώρα. Με τότε και με εκείνα πέρασε η ώρα θα χάσουμε τον καπετάν Αλεξανδρή. Άντε, θα κατέβουμε στον Πειραιά. Θα το γνωρίσεις και εσύ γιατί αυτός 10 η ώρα φεύγει από τον καφενέ, πάει για ύπνο. Δεν μου λες. Έχεις κανένα κατοστάρκο. Δεν πρέπει να έχω. Έχεις κανένα κατοστάρκο. Λοιπόν, παιδί μου, ένα κατοστάρκο και αύριο στο δίνω διπλό. Α, δεν έχω. Και τι θα γίνει εδώ, δηλαδή, πώς θα κατέβουμε στον Πειραιά. Πώς θα τον κεράσουμε τον καπετάν Αλεξάνδρη. Απ' την άλλη, ναι. Ένα πεντάρικο, τι να φτάσει. Ένα πεντάρικο δεν φτάνει ούτε ένα ούσο να τον κεράσουμε τον άνθρωπο. Τι στόχο πατήρι δεν θα παραστήσουμε. Δεν έχω γάλα. Καλά. Η κυρία Αφροδίτη δεν σου δώσει. Το θες, ναι. Φέρτο και θα σου πω τι θα γίνει. Πριν κατέβουμε στον Πειραιά, περάσουμε από τον καθενά, απέξω τον Καραγιώργο ένα τάβι, να έχουμε να κινηθούμε. Άμα πιάσει εσύ τον τάβι. Όχι ρε στο τσακά τσακά του φάνα 500. Θα στρωθούμε πάλι κανένα 2 ώρα εκεί μέσα. Μισή ωρίτσα, τρεις παρτιδούλες. Έτσι λες κάθε φορά. Τι θα γίνει, πώς θα κατέβουμε στον Πειραιά, με ένα πεντάρικο, άντε. Μάζεξε Καραγιώργο, α σε σκίσω. Σε μάθω πώς παίζει ο τάβι. Από μάτσε σε μάρτσα σε πηγαίνω. Κοίτα, μην χάσουμε και το πεντάρικο. Τροπή, ρε, τροπή. Και σάρ, τις προάλλες και έκανε τον έξυπνο, κατάλαβες. Δυστυχής άνθρωπος κι αυτός ο Σιμεωνίδης. Έφοντα. Ναι. Δυστυχής άνθρωπος. Τυφλός Μακούφης. Δυστυχής άνθρωπος. Άντε, πάμε να φύγουμε. Δυστυχής άνθρωπος. Δυστυχής άνθρωπος, Κόλια μου, αλλά κεφάλαιο για μας, μεγάλο κεφάλαιο.
τώρα στην εξυπνάδα μας και στην ατσιδοσύνη μας πώς θα το ζυμώσουμε το πράγμα, πώς θα το φωνήσουμε, πώς θα το βγάλουμε. Πάντως εγώ ένα έχω να πω. Λιγότερα λόγια και περισσότερη δράση. Και προπαντός εμπιστοσύνη σε κανέναν. Ούτε στο σόβρακό σου. Μπορούμε να πάθουμε φρικτά πράγματα εκδόλου προερχόμενα, διότι εδώ δεν είναι αδός στη μάχη, όχι. Εδώ πρέπει να φυλάγεσαι από τις αδέσποτες. Πάντως, διαμέσου εμού και τη βοήθεια της δικής σου και με συνδυασμού και συζητήσεις, θα την κοσκινήσουμε τη δουλειά και θα τη δώσουμε να καταλάβει. Διότι η επιχείρηση σχόλια μου είναι μια αλυσίδα. Χάσκει αλυσίδα, κόβεται. Ψάχνεις και βρίσκεις πιο χοντρή αλυσίδα. Και προχωράς.